Συν γυναιξή και τέκνης και με πλατιά χαμόγελα έφτασαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης για την ορκομοσία λίγο πριν αναλάβουν τα επίσημα υπουργικά τους καθήκοντα. Το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας και δημιουργίας για την πατρίδα μας και για την ελληνική οικονομία. Κάτω από τη στέγη του Υπουργείου Παιδείας θα βρεθούν Κυριάκος Πιερακάκης και Δόμνα Μιχαηλίδου, με την υφυπουργό να αγκαλιάζει θερμά τον νέο συναδελφό της. Το λεπτό πρώτο τον υπουργό μας. Καλά. Τα συναισθήματά σας. Πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Γιατί οι προκλήσεις δει στη δημόσια παιδεία είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την παράσταση έξω από το Προεδρικό έκλεψε η μικρή κόρη του νέου Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η οποία έφτασε στο Προεδρικό γαντζωμένη στην αγκαλιά του μπαμπά της. Είναι πρωτόγνωρο και μοναδικό συνέστημα και σε γεμίζει ευθύνη. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια τώρα. Έκλεψε τις εντυπώσεις η μικρή. Καθόταν λίγο στο βάθος, οπότε περίμενε, είχε λίγο αναμονή. Αλλά σίγουρα είχε την τιμή να χαιρετήσει και τον Πρωθυπουργό. Μπέρδεψε τις εισόδους ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ένας από τους κεντρογενείς υπουργούς που συμπλήρωσαν το κυβερνητικό σχήμα. Μάλλον σε λάθος Την ανασυγκρότηση ενός νέου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναλαμβάνει η Σοφία Ζαχαράκη, που έφτασε στο Προεδρικό με τον περήφανο πατέρα της. Το να μπορέσουμε να συγκεράσουμε όλες αυτές τις δομές, κυρίως όμως να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε πολιτικές και να είμαστε ουσιαστικές και ουσιαστικοί για κάθε πολίτη. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να περιγράψει κανείς αυτό που μπορεί να νιώθει ένας πατέρας όταν η κόρη του αξιώνεται να υπηρετήσει αυτό το. Οικογενειακή νέα αρχή και για τον Άδωνη Γεωργιάδη που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία για όσο κρατήσει τη θητεία του και καλή επιτυχία σε όλους τους υπόλοιπους. Το σκέφτηκες και εσύ ότι μια μέρα μπορεί? Πρόσεχε τι θα πει. Θα δείξει το μέλλον. Η οικογένεια πώς θα βοηθήσει τώρα τον πατέρα και τον Υπουργείο. Τα 10 με συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Εγκλέζω στο πρώτο ραντεβού με τους υπουργούς του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη μία ακριβώς στο Προεδρικό Μέγαρο για την τελετή ορκομοσίας, συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Τα 62 μέλη του νέου κυβερνητικού σχήματος, το οποίο είναι και ηλικιακά ανανεωμένο, έδωσαν θρησκευτικό όρκο και μόνο ο Υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου επέλεξε τον πολιτικό όρκο. Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Μετά την ορκομοσία, οι νέοι υπουργοί υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει χαριτολογώντας τη βιασύνη που επέδειξε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τα χαμόγελα περίσσεψαν όπως και τα πειράγματα. Θερμό καλωσόρισμα στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, στη νέα Υφυπουργό Ιστορικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη, επεφύλαξε ο Πρωθυπουργός. Οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί με τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα έσπευσαν να απαθανατήσουν και τις στιγμές στο Προεδρικό Μέγαρο. Σέλφι για τη νέα Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με τον σύζυγό της στο πλευρό της Μίνο Μάτσα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευτυχισμένες στιγμές και για τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση με την οικογένειά του, αλλά και την Ευγενία Μανολίδου με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εξερχόμενος του Μεγάρου, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή αρχή στους υπουργούς του, παραπέμποντας για περισσότερο στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας κυβέρνησης που θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί. Γεια σας, γεια σας. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά. Υπουργοί και υφυπουργοί δήλωσαν πανέτοιμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Καινούριο ξεκίνημα, πολλή δουλειά και ευθύνες. Η σύζυγος έχει υπομονή? Ναι, έχει. Λακωνικός ήταν ο νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τι είναι σήμερα? Κάτι έχει σήμερα, για πείτε μου. Χαρούμενος γιατί θα συναντήσει πολλά πρόσωπα που συνεργάστηκε μαζί του στο παρελθόν, δήλωσε ο Χάρης Θεοχάρης, που έφτασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Νιώθω οικία και το καλύτερο είναι ότι θα δω και πολλά γνώριμα παλιά πρόσωπα. Για πολύ σημαντικό ίδιο καμάρι. Εννοείται, και πιο πολύ καμάρι τώρα.